είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που κάνουμε στα σεμινάρια τα δικά μας. Αφορά την τέχνη του Κάτμαν, που δεν είναι ιατρική πράξη. Μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Υπάρχει τις πρώτες βοήθειες. Αυτό που κάνουμε είναι αρχικά από τα αποδυτήρια ξεκινάμε να δείχνουμε στους συμμετέχοντες πώς να δέσουν σωστά και με ασφάλεια τα χέρια του μαχητή, που είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Δεν μαθαίνονται σε μια μέρα, δεν είναι εύκολο. Και μετά να έχουμε τα απαραίτητα υλικά μας, να συνοδεύσουμε τον αθλητή στη γωνία του. Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο κόψιμο, δεν είναι δουλειά των γονιών να επιμελούνται ή να κάνουν διαγνώσεις. Είναι επιλογές των αθλητών. Ο διαιτητής με τον γιατρό θα πούν αν θα συνεχίσει ή όχι ο αγώνας. Και από τη στιγμή που θα κάτσει στο καρεκλάκι του γύρου, στο διάλειμμα του γύρου, ο μαχητής, παρεμβαίνουν οι Catmen ή και οι Catwoman που έχουμε εμείς στα σεμινάρια μας, να αντιμετωπίσουν τις αιμορραγίες από κοψίματα, μυχές ή από αιμορραγίες της μύτης ή πιθανά ειδήματα στο πρόσωπο, ώστε να βοηθήσουν τον αθλητή να σηκωθεί από το καρεκλάκι του και να μπει στον επόμενο γύρο. Ο γιατρός δεν έχει καμία σχέση με τις γωνίες. Ο γιατρός είναι αυτός που θα πει παίζουμε, δεν παίζουμε. Η βοηθή γωνίας που εκπαιδεύει ο Μιχάλης είναι οι άνθρωποι που θα δώσουν το one more round. Αυτοί που αν ο παίκτης είναι εντάξει να παίξει μετά από εντολή του γιατρού, θα πρέπει να τον φτιάξουν έτσι ώστε να παίξει και να κερδίσει. Πριν από 5-10 χρόνια δεν ήξερε κανείς πώς σταματάμε το αίμα. Σε ένα σκίσιμο ερχόταν ο γιατρός, το έβλεπε και σου λέγε παίζει δεν παίζει. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό το να έχει έναν κάτμαν στη γωνία. Μπορεί να καθαρίσει και να φτιάξει, να μαζέψει τα αίματα, τα σκισίματα, όλα αυτά, να μπορεί να τα φέρει σε ένα σημείο, ώστε από αυτήν την ταλαιπωρία, αν θέλεις, να βγάλει τον προπονητή, ο οποίος προπονητής έχει μέσα στο μυαλό του το κομμάτι του αγωνιστικό. Ο Μιχάλης Σιούλης είναι το συμπλήρωμά μας όλων των επαγγελματιών προπονητών και όλων των καλών ομάδων, πιστεύω πλέον. Όλοι τον έχουν αναζητήσει και όλοι τον έχουν βρει. Είναι ένα εργαλείο το οποίο συμπληρώνει την καλή δουλειά που κάνουμε. Μας κάνει πιο επαγγελματίες και μας δίνει σιγουριά και σε μένα προσωπικά σε προπονητή αλλά και στους αθλητές μου για την αποπεράτωση ενός αγώνα. Πάρα πολύ σημαντική η πρωτοτυπία το θέμα Catman στην Ελλάδα, διότι οι οργανωμένες χώρες στο εξωτερικό, όπως είναι η Αμερική που κάνει πολύ σοβαρές επαγγελματικές διοργανώσεις, πάντοτε έχουν ένα Catman στη γωνία τους. Ο καλύτερος Catman είναι καινούριο στο χώρο, αλλά έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τον αγαπάω, είναι φίλος μου πρώτα απ' όλα. Αλλά πέρα από ότι είναι φίλος, είναι αξιοπρεπής άνθρωπος, είναι αληθινός. Η αλήθεια είναι ότι εμείς Catman στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα χρόνια που έπαιζα εγώ, δεν είχαμε συναντήσει. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά συνάντησα Catman στα ελληνικά ring, τον Μιχάλη τον Σιούλη. Νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος που μπορεί να το διδάξει αυτό το πράγμα και γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο Μιχάλης είναι από τους καλύτερους Catman στην Ελλάδα, νομίζω είναι και μοναδικός. Είναι δίπλα σε μεγάλους αθλητές. Τον έχω και στην ομάδα στον Παναθηναϊκό. Οι γνώσεις αυτές που παίρνουμε από τον Μιχάλη στο One Round More δεν τις έχουμε ξαναπάρει από κανέναν. Είναι κάτι καινούργιο για όλους μας, πιστεύω. Και καλό θα είναι να το παρακολουθήσουν όλοι. Catman είναι ο άνθρωπος, ο βοηθός του αθλητή που βρίσκεται στη γωνία ή στα... Να ξεκινήσουμε από τα αποδυτήρια. Από τα αποδυτήρια θα φροντίσει τον αθλητή, θα του δέσει τα χέρια σωστά για την προστασία του. Θα έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και να καθίσει τη γωνία, να φροντίσει τα σχισίματα ή τα πρεξίματα, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να δώσουμε το λόγο στο διαιτητή να φωνάξει το γιατρό και να σταματήσει κάποιον αγώνα. Είναι πολύ βασικό να έχεις έναν σωστό Catman. Και όταν μιλάμε στο Catman θα μιλήσω καταπευθείας για τον Μιχάλη τον Σιούλη. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές σε αγώνες να έχω κοπεί στην Αμερική, ας πούμε, και να είναι άνθρωποι που είναι έμπειροι εκεί πέρα, να μπορούν να σταματήσουν το μάτωμα, να σου κλείσουν την πληγή και να μπορείς να συνεχίσουν αγώνα. Όπως μου έχει τύχει πιο παλιά στην Ελλάδα που δεν τα κατάφεραν να μου το κλείσουν και έχασα τον αγώνα έτσι. Ο Μάικ είναι ειδικός αυτό και είναι ειδικός με μεγάλη εμπειρία σε αγώνες και είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα σου ο οποίος μπορεί ανά πάση στιγμή να σου γλιτώσει κάποιο αγώνα. Κάποιον αυτή τη στιγμή που θα είναι στον αγώνα είναι από πάνω σου και καταρχάς μόνο και μόνο ο τρόπος που θα δέσεις τα χέρια σου αισθάνεσαι πολύ πιο ασφάλεια στα χέρια σου.
ο τρόπος που θα είναι δίπλα σου μέχρι και στο ψυχολογικό τομέα, μέχρι ακόμα και εκεί, στα υλικά που κουβαλάει μαζί του, στα tape, στους επιδέσμους, στις γνώσεις που ξέρεις ότι έχει. Σίγουρα εμένα μόνο και μόνο αυτό με έχει βοηθήσει από την άποψη της ασφάλειας, ότι ναι, αν γίνει κάτι, χτυπά ξύλο, είμαι στα καλά χέρια. Είναι πολύ σημαντικό ο Κάτμαν και μου έχει τύχει δύο φορές, ευτυχώς δεν ήμουν εγώ, και τη μία κέρδισα τον αγώνα λόγω τραυματισμού και την άλλη συνεχίστηκε ο αγώνας επειδή ήταν πολύ καλός ο Κάτμαν του αντιπάλου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν αθλητή, γιατί και έτσι είναι το άθλημα, μπορεί να χάσεις από ένα τραυματισμό, αλλά αν έχεις την κατάλληλη υποστήριξη από τον Κάτμαν, μπορεί να πάρεις ένα δύσκολο μάτς, από αυτόν και μόνο.